Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Το θέμα μα σήμερα είναι Πώ αποκτά αυθεντικέ φιλίε μετά τα 30. Και πάμε να διαβάσουμε την επιστολή. Θέκλα μου, γεια σου. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα, όμω θέλω να το θίξω για ενδεχόμενο μελλοντικό βίντεο. Βεβαίω και με ενδιαφέρει και βεβαίω και το κάνω θέμα, γιατί είναι κάτι που απασχολεί πολύ κόσμο αυτό που θα εκφράσει στη συνέχεια φίλη. Ψεύτικες φιλίες, ψευδοφιλίες ή υποκριτικές φιλίες. Ο άνδρας μου, 30 πλάς τώρα, 30 και κάτι δηλαδή, έχει μια παρέα φίλων από το σχολείο. .ThrUNKNOWN. Δυστυχώς αναγνωρίζω ότι φθονούν και περισσότερο παίρνουν από τον άνδρα μου παραδίνουν. Αλλά αυτός συνεχίζει να τους έχει στη ζωή μας. Για παράδειγμα, ενώ ο άντρας μου ανοίγει το σπίτι μας και κάνει τραπέζια, αυτοί δεν κάνουν το ίδιο, δεν μας προσκαλούν σπίτι τους. Και από πάνω παραπονιούνται υπομορφή αστείου ότι δεν τους τραπεζώνουμε εμείς ή δεν τους βοηθά ο άντρας μου με δικές τους δουλειέ, για παράδειγμα με μια ανακαίνιση σπιτιού που μπορεί να κάνω. Να μην αναφερθώ στις συζύγους τους που μπροστά στα μάτια μου σε μια κοινωνική εκδήλωση η μια που καθόταν δίπλα μου κατηγορούσε ένα άλλο ζευγάρι της παρέας και πέντε λεπτά μετά μπροστά μου πάλι κανόνιζε επίσκεψη στο σπίτι τους. Εγώ αποφάσισα και του το είπα ότι θα πάω no contact. Ο άνδρας μου, ενώ τα ξέρει όλα αυτά, συνεχίζει την παρέα γιατί λέει θα μείνουμε μόνοι μας. Ενώ ο σύζυγος της κοπέλας που μου στέλνει αυτό το ερώτημα αναγνωρίζει ότι οι φίλοι του έχουν φθόνο, ότι είναι εκμεταλλευτές, ότι είναι υποκριτές, συνεχίζει να κάνει παρέα μαζί τους γιατί λέει ότι θα μείνουν μόνοι τους αν κόψουν με τους ψευδόφιλους, τους ψεύτικους φίλους. Τους four friends αν θέλετε Σε αντιπαράθεση με το four apology Ψευδή απολογία four friends Ψευδής φίλοι ή Τελικά πόσο εύκολο είναι να έχεις αληθινούς φίλους, καθόλου. Πώς αποκτάς αυθεντικές φιλίες μετά τα 30. Λοιπόν φιλενάδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ερώτημα γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Μη σου πω ότι απασχολεί και κόσμο πριν από τα 30. Οκ. Okay. Καταρχάς θέλω να σας μιλήσω για ένα περιστατικό, ανωνύμως φυσικά, το οποίο με έκανε να σοκαριστώ να γελάσω από αμηχανία και μου έβαλε πολλούς προβληματισμούς στο μυαλό. Λοιπόν, είχαμε πάει, έχει πολύ καιρό, μαζί με τα παιδιά μου τα μεγάλα, σε μια κοινωνική εκδήλωση. Ε, σε εκείνη την εκδήλωση, συναντήσαμε τους γονείς μιας κοπέλας, την οποία κοπέλα την είχαμε γνωρίσει προηγουμένως, αλλά δεν γνωρίζαμε την οικογένειά της. Ήτανε, ρε παιδί μου, ένας Αραβώνας. Okay. Και ενώ περνούσα από ένα τραπέζι που καθόντουσαν οι γονεί τη κοπέλα, με φωνάζει ο πατέρα τη. Ήταν η περίοδο που είχα την τηλεοπτική εκπομπή, άρα ήμουν αρκετά αναγνωρίσιμο πρόσωπο στη μικρή κυπριακή κοινωνία. Και μου λέει: Έλα εδώ, κυρία Θέκλα, έλα εδώ να σε συστήσω στου φίλου μου, μου λέει. Και ήταν εκεί όντω μια παρέα σε ένα μεγάλο τραπέζι με έξι ζευγάρια. Η γυναίκα του και αυτού και άλλα πέντε ζευγάρια. Και μου λέει: Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Είμαστε φίλοι. Από τον Υπηαγωγείο. Ένα άνθρωπο 65 χρόνων. Και μου λέει: Εγώ κρατάω όλου μου του φίλου και έχω πολύ στενέ σχέσει με του φίλου μου από τον Υπηαγωγείο. Και όπω είπα και προηγουμένω, χαμογέλασα από μηχανία και μετά έκανα διάφορε σκέψει μέσα στο μυαλό μου. Πόσο υγιέ είναι ένα άνθρωπο να περηφανεύεται ότι είναι καλό φίλο και κρατάει όλου του φίλου από τον Υπηαγωγείο. Πόσο ανησυχητικό είναι σε μία εκδήλωση της οικογένειάς σου... ...στην οποία καλείς ή προσκαλείς α, στενούς συγγενείς και φίλους... ...να κάθεσαι σε ένα τραπέζι που είναι οι φίλοι σου από τον υπηαγωγείο. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο, δεν έχω γνώμη για την προσωπικότητα του... ...απλώς προβληματίστηκα. Δηλαδή δεν το θεωρώ με βάση όσα γνωρίζω ως ψυχολόγος και εμπειρικά και κλινικά, αλλά και με βάση τα ιστορικά χιλιάδων ανθρώπων που γνωρίζω, πρέπει να είσαι χαμελέοντας για να μπορέσεις να εξακολουθείς, να έχεις μέσα στη ζωή σου όλους τους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει χαμελέοντας με την έννοια του να αλλάζει συνεχώς χρώματα. Όταν είσαι με κάποιους ανθρώπους να μπαίνει στο πνεύμα τους, να μπαίνει στο, στον τρόπο σκέψης τους. Ή να είσαι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να είσαι people pleaser, να είσαι ανθρώπινος ευχαριστητής, να θέλεις να ευχαριστείς τους άλλους. Οπότε χαμελεοντικά, αν υπάρχει τέτοιο πείρημα, να αλλάζει χρώματα αναλόγως με τις επιθυμίες του φίλου σου και έτσι να τους κρατάς τη ζωή σου επειδή τους κάνεις τα χατήρια. Ή μήπως είσαι... Κάνω διάφορες υποθέσεις τώρα. Μήπως είσαι κάποιος άνθρωπος ο οποίος θέλει πάση θυσία να έχεις κοινωνική υποστήριξη και να έχεις ανθρώπους γύρω σου, ανθρώπους που να είναι παρόντες σωματικά, και να νιώθεις μια ψευδέστηση ασφαλείας ότι έχεις ανθρώπους επειδή έχεις πολλούς φίλους ή πόσους πολλούς φίλους μπορεί να έχει κάποιος στη ζωή του ως ενήλικας και να είναι όντως φίλοι και να μην είναι γνωστοί με τους οποίους προσποιούμαστε φιλίες. Και αν είναι διαφορά μεταξύ του γνωστού και του φίλου, γνωστός είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε μπορεί να το γνωρίζουμε μέσα από το σχολικό περιβάλλον ή μέσα από το περιβάλλον του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου, μέσα από το εργασιακό περιβάλλον, μέσα από το χώρο στον οποίο ζούμε, μπορεί να ζούμε σε μια γειτονιά που να γνωρίζουμε τους γείτονες μας και να, μας είναι, να είναι γνωστοί μας. Γνωστός είναι κάποιος που γνωρίζω ποιο είναι και λέμε και να γεια. Ή αν βρεθούμε σε ένα χώρο που το σηκώνει, να πούμε και περισσότερες κουβέντες. Φίλος λέξη η οποία προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα φιλό που σημαίνει αγαπό, είναι ένας αγαπητός άνθρωπος της ζωή σου είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχεις μια πλατωνική σχέση αγάπης πολλές φορές προφέρουμε τη λέξη φίλος χωρίς να της αποδίδουμε την ιερότητα που της αρμόζει πολλές φορές αποκαλούμε γνωστούς μας φίλους μας. Γιατί ξέρουμε ότι αν, για παράδειγμα, μας ρωτήσουν ποιο είναι αυτός με τον οποίο πίνεις καφέ και αν πεις κάποιος γνωστός μου και όχι κάποιος φίλος μου και το πεις μπροστά στον γνωστό σου, ίσως να παρεξηγηθεί. Να θεωρήσει ότι, μα γιατί δεν με θες για φίλο σου. Ή να έχουμε μέσα στο μυαλό μας μπερδεμένη την έννοια της λέξης φίλος και την έννοια της λέξης γνωστός. Να θεωρούμε ότι είναι το ίδιο πράγμα φίλος και γνωστός. Ή ότι οι φίλοι είναι κάτι που αποκτιούνται εύκολα. Λοιπόν, οι πραγματικοί φίλοι είναι δύσκολο να αποκτηθούν σε όλες τις ηλικίες. Όχι μόνο στα 30. Και όχι μόνο μετά τα 30. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία ευτυχώς έχουμε αρχίσει να κατανοούμε και να μαθαίνουμε και να κατανοούμε το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι γύρω μας έχουν προβληματικέ προσωπικότητε. Έχουν ανταγωνιστικέ προσωπικότητες... ναρκιστικέ προσωπικότητε, τοξικέ προσωπικότητες. Είναι πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι φθονούν του άλλου, εκμεταλλεύονται του άλλου, κοροϊδεύουν του άλλου και υποκρίνονται στου άλλου ότι είναι φίλοι του ή ότι είναι κοντινά του πρόσωπα, χωρί όμω την πραγματικότητα να είναι. Ζούμε σε μια τέτοια εποχή. Θεωρώ ότι και παλιότερα υπήρχαν άνθρωποι με προβληματικές προσωπικότητες, με ανταγωνιστικές προσωπικότητες, ναρκισιστικές, τοξικές προσωπικότητες και παλαιότερα υπήρχαν, αλλά στην εποχή μας έχει παραγίνει το κακό λόγω του ότι η κοινωνία μας επιβραβεύει, είτε μας αρέσει είτε όχι, τους ναρκισιστές. Δηλαδή αν ένας άνθρωπος είναι άνιωθος και ένα ένας άνθρωπος κάνει τα πάντα προκειμένου να ανέλθει και να εξελιχθεί, αν πατά επιπτωμάτων, αν χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους, αυτός ο άνθρωπος πολύ πιθανό να βρίσκεται πρώτος στην πυραμίδα ξέρω εγώ, των εργαζομένων μιας εταιρεία, των εργαζομένων στο δημόσιο, των ε, ε, πολιτικών ενός κόμματο και του καθεξής. Οι ναρκισιστές πάνε μπροστά. Όχι γιατί τους αξίζει να πάνε μπροστά, όχι γιατί η κοινωνία μας έχει υγιές κριτήριο ποιους ανθρώπους επιβραβεύει, αλλά γιατί δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή τέτοιας βαθιάς πνευματικής κρίσης που ειδωλοποιούμε και εξειδανικεύουμε προβληματικές προσωπικότητες. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Σε αυτό το σημείο, να μου επιτρέψετε, επειδή αυτό το βίντεο βγαίνει σήμερα, Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024, να μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω για το χθεσινό βίντεο που βγήκε τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024 και αφορά στην αποδόμηση συγκεκριμένων απόψεων που εξέφρασε μια συγκεκριμένη πολιτικός, η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου σε μια συγκεκριμένη εκπομπή, ότι η δικιά μου η προσέγγιση στο χθεσινό βίντεο ήταν όντω ψυχοεκπαιδευτική και δεν ήταν πολιτική παρέμβαση. Γιατί κάποιοι ελάχιστοι ίσως οπαδοί έγραψαν από κάτω ότι είσαι ψυχολόγος και δεν είσαι πολιτικός και δεν πρέπει να εκφράζεις απόψεις πάνω σε πολιτικά πρόσωπα και δεν είναι ψυχοεκπαίδευση αυτό που κάνεις και ούτω καθεξής. Ναι, είναι ψυχοεκπαίδευση να συζητάμε για τα ζητήματα που πραγματικά συμβαίνουν, τα ζητήματα που υπάρχουν μπροστά μας, για τα δημόσια θεάματα το βίντεο που πήρα για να σχολιάσω το πήρα από την πλατφόρμα του YouTube, δεν το έκλεψα, ήταν δημόσιο. Ε, είναι ψυχοεκπαίδευση να εξηγούμε τις έννοιες των λέξεων και να εξηγούμε και τη χρήση τους όταν γίνεται παραπληροφορήση και να προσπαθούμε με όσα όπλα έχουμε στη διάθεσή μας, με όσα εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας, να καταπολεμήσουμε την άνοδο του ναρκισισμού. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι εγώ προσωπικά είμαι ταγμένη κάπου κομματικά, υποστηρίζω ένα συγκεκριμένο κόμμα και στυλιτεύω μόνο το συγκεκριμένο πρόσωπο από το συγκεκριμένο κόμμα. Μάλλον το συγκεκριμένο πρόσωπο που ίδρυσε το συγκεκριμένο κόμμα στο χθεσινό βίντεο. Υπάρχουν και άλλα βίντεο στο κανάλι που στυλιτεύω γενικότερα την πολιτική, γενικότερα τους πολιτικούς, τους σύγχρονους πολιτικούς και πολλές φορές έχω πει ότι στην πολιτική τα περισσότερα πρόσωπα είναι πρόσωπα με ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας και η πολιτική είναι ένας χώρος που ευνοεί την εξέλιξη των ναρκισσακίων. Το έχω πει. Δεν έχω κάτι προσωπικό. Λοιπόν, πάμε πίσω στο σημερινό θέμα, στους φίλους και στους αυθεντικούς φίλους και στους πραγματικούς φίλους. Εφόσον ζούμε σε μια τέτοια εποχή, είναι πολύ αναμενόμενο, είναι αναμενόμενο είναι φυσικό να συναντάμε πολύ συχνά τέτοιους τύπους στη ζωή μας. Στο σχολείο μας, στη δουλειά μας, στη γειτονιά μας, στο χωριό μας, στην πόλη μας, στην καφετέρια που συχνάζουμε, δεν ξέρω εγώ πού. Είναι πολύ εύκολο να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε παρέα με ανθρώπους που να είναι τοξικοί, που να είναι φθονεροί, που να είναι ανταγωνιστικοί, που να είναι ναρκισιστές, που να είναι υποκριτές και κουτσομπόλιδες. Είναι το πιο εύκολο αυτό να έχεις τέτοιους γνωστούς που να τους ονομάζεις φίλους ή να έχεις φίλους τέτοιους. Γιατί η λέξη φίλος έχει διπλή έννοια, έχει και το πώς νιώθω εγώ για κάποιον, αν εγώ αγαπώ κάποιον φιλικά τον θεωρώ φίλο μου και αν ο άλλο με αγαπάει φιλικά, θεωρείται φίλο μου. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να πει Η Μαρία είναι φίλη μου, και αυτό που το λέει να αγαπάει τη Μαρία φιλικά και να ισχύει. Όμω η Μαρία να μην αγαπάει φιλικά εκείνον τον ανθρώπου που λέει Η Μαρία είναι φίλη μου, και ενώ εκείνο να νομίζει πω είναι φίλη του, να είναι φίδι του. Ή απλό γνωστή του. Ή ένα πρόσωπο από το οποίο πρέπει να προσέχει. Είναι πάρα πολύ εύκολο να έχουμε φίλους φίδια. Καταλαβαίνω την αγωνία της κοπέλας που μου έστειλε το ερώτημα για το γεγονός ότι τοξικώνεται, ότι δηλητηριάζεται ψυχικά όταν έρχεται σε επαφή με τέτοιους ανθρώπους. Αυτό που περιέγραψε να κάθεται σε μια κοινωνική εκδήλωση, να είναι δίπλα της μια τύπησα και να κατηγορεί μια άλλη κοπέλα και μετά να Μπροστά στα μάτια τη πάλι, να βλέπει αυτή που κατηγορούσε την άλλη να ανακανονίζει να πάνε σπίτι του, αυτό είναι τοξικό. Και εμένα θα με χαλούσε. Θα με αναστάτωνε. Όσο πιο πολύ καλλιεργεί ένα άνθρωπο την πνευματικότητα του, όσο πιο πολύ ψυχοεκπαιδεύεται, όσο πιο πολύ ψυχοθεραπεύεται, τόσο λιγότερο ανέχεται την τοξικότητα επειδή την αναγνωρίζει και χτυπάνε <Τι> έβιχα! τα καμπανάκια. Έβηχα χτυπάνε τα καμπανάκια. Γιατί βλέπεις ότι η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Βλέπεις ότι έχεις να κάνεις με τοξικότητα. Νιώθεις ένα σύγκριο ότι έρχεσαι σε επαφή με κακία. Η κακία είναι πολύ επικίνδυνη για τους ανθρώπους. Και για τη σωματική τους υγεία και για τη ψυχική τους υγεία. Η κακία μας αρρωστά η κακία μας δηλητηριάζει, η κακία μας πεθαίνει κιόλα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αναγνωρίζουν μετά που θα πεθάνει ένα οικείο τους πρόσωπο, είτε ότι πέθανε από την κακία που εισέπραξε από πολλούς ανθρώπους στη ζωή του, είτε ότι πέθανε από την ίδια του την κακία, όταν λόγω της δικής του κακοποιητικής συμπεριφοράς παρέμεινε μόνο εκείνο το πρόσωπο και μαράζωσε που δεν είχε πλέον ανθρώπου να εκμεταλλεύεται, ανθρώπους να απομυζεί και ανθρώπους να κακοποιεί. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ε, με σιγουριά ότι η κακία σκότωσε κάποιον. Μιλάμε τώρα για υποθέσεις που κάνουν οικοί οι ανθρώποι που πεθαίνουν νέοι σε ηλικία από αρρώστιες που ε, ε, είναι συνδεδεμένες με την ψυχική καταπώνηση, όπως ξέρω εγώ αυτό, ανοσά νοσήματα ή κάποια άλλα χρόνια νοσήματα, τα οποία με βάση τα ευρήματα των ερευνών της ψυχολογίας υγείας είναι άμεσα συσχετισμένα με άγχος, στρες και ψυχική καταπώνηση. Δεν μπορούμε όμως να ξέρουμε 100% ότι ένας άνθρωπος που πέθανε στα 45 για παράδειγμα, ότι σίγουρα αυτός ο άνθρωπος πέθανε από την κακία, όλων όσοι τον κακοποιούσαν ή ένας άνθρωπος που πεθάνε στα 50 πέθανε επειδή ε, τον εγκατέλειψαν οι άλλοι που ήταν εκμεταλλευτής και δεν άντεξε μόνος του. Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε. Δεν υπάρχει ψυχική νεκροψία να κάνουμε σε έναν νεκρό και να πούμε ξέρουμε ότι πέθανε από αυτό. Υποθέσεις είναι αυτές. Όμως είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να προσέχουμε τον πολύτιμο εαυτό μας, την πολύτιμη ψυχή μας και τις πολύτιμες σχέσεις μας. Και η σχέση μεταξύ ενός ζευγαριού που, αγα... Και αυθεντικά είναι πολύτιμη από την όποια μορφή τοξικότητα. Οπότε, καταλαβαίνω τη φίλη που θέλει να ξεκόψει. Καταλαβαίνω και την αγωνία του ανδρώτη ότι, άμα σταματήσουμε να κάνουμε παρέα με αυτού, θα μείνουμε μόνοι μα. Ε, μπορεί μέσα στο μυαλό του να έχει μια εικόνα του ότι είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσεις νέες φιλίες, οπότε. Better the devil you know than the devil you don't know. Καλύτερο ο διάβολο που γνωρίζει παρά ο διάβολο που δεν γνωρίζει. Αυτή είναι μια αγγλική παροιμία που σημαίνει επιλέγω το κακό που γνωρίζω παρά το κακό που δεν γνωρίζω. Ε, αυτό φυσικά δεν έχει να κάνει με το ότι δεν είναι εύκολο να κάνει νέου φίλου. Έχει να κάνει με το ότι δεν μπορεί να γνωρίζει ότι είναι οι νέοι φίλοι θα είναι όντω καλοί. Ε, για να μπορέσει ένα άνθρωπο με σιγουριά, με διαβεβαιωτικότητα, και αγάπη προς τον εαυτό του και προς το τέρι του να κόψει σχέσεις με τοξικούς ανθρώπους, πρέπει να έχει πάρει την απόφαση ότι καλύτερα μόνος μου παρά με κακιά παρέα. Και αυτό μπορεί να είναι και σε επίπεδο ζευγαριών. Δηλαδή ένα ζευγάρι να πει καλύτερα μόνοι μας, εμείς και ο σκύλος μας, εμείς και τα παιδιά μας, εμείς και εμείς, εσύ και εγώ, παρά να βρισκόμαστε σε ένα χώρο που έχει άλλα δύο ζευγάρια, άλλα τρία ζευγάρια και που δεν είμαστε καλά. Σε ένα χώρο στον οποίο, για παράδειγμα, εμείς είμαστε οι, οι... οι... οι θυματοποιημένοι, αυτοί οι οποίοι συνεχώς κάνουν τραπέζια και προσκαλούν τους άλλους, αυτοί που κάνουν χάρες στους άλλους και οι άλλοι τους εκμεταλλεύονται. Ξέρετε, όσο πιο ανώριμος ψυχικά και πνευματικά είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο πολύ δεν αναγνωρίζει το γεγονός ότι η οποιαδήποτε παρέα δεν είναι καλή παρέα. Αυτό που λέγεται πολύ συχνά ότι δεν υπάρχει χειρότερη μοναξιά από τη μοναξιά που βιώνεις μέσα στο πλήθος, δεν το γνωρίζουν οι άνθρωποι ακόμη δεν έχουν οριμάσει ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά. Και όμως ισχύει. Οπότε αυτό που θα συστήσω για τον άνδρα της φίλης είναι να αρχίσει να ψυχοεκπαιδεύεται. Ξέρω ότι έχεις επηρεάσει τον αδερφό σου. Σε έχω ικανή να επηρεάσει και τον άνδρα σου. Αυτό το βίντεο δηλαδή μπορείς να του το δείξεις. Έχω μιλήσει με την κουπέλα, γνωρίζω ποια είναι. Ε, μπορείς να το δείξεις αυτό το βίντεο. Και κοίταξέ με να σου πω ότι αυτοί οι φίλοι δεν θέλουν το καλό σου. Είναι στην παρέα σου και στο περιβάλλον σου επειδή έχουν να κερδίσουν από εσένα. Και αν θες να κάνεις ένα πείραμα για να δεις αν είναι πραγματικά φίλοι σου και αν αυτά που σου λέω, σταμάτα να τους τραπεζώνεις, σταμάτα να τους κάνεις χάρες, όταν σου μιλάνε με ανέδεια και σου λένε γιατί δεν ήθελες να μας βοηθήσεις το ένα και στο άλλο, να τους απαντάς και επειδή έχω τις δικές μου δουλειέ, αλλά και επειδή εσείς δεν έρχεστε όταν έχω εγώ κάτι, και όταν σου λένε γιατί δεν μας τραπεζώνεις να τους απαντήσεις γιατί και εσείς δεν με τραπεζώνετε, και θα δεις αν θα παραμείνουν φίλοι σου ή όχι, αν θα επιδιώκουν την παρέα μαζί σου ή όχι. Αυτό που θέλω έτσι να τονίσω είναι ότι είναι δύσκολο να κάνουν ποιοτική παρέα και να είναι πραγματικά φίλοι περισσότεροι άνθρωποι από δύο. Όταν έχουμε δηλαδή μια παρέα, και όπως είναι αυτή η παρέα που περιγράφει φίλοι που είναι φίλοι από το σχολείο που όλοι παντρεύτηκαν μετά και έφεραν και τις συζύγους τους και έγινε μια μεγάλη παρέα ζευγαριών. Στις παρέες ζευγαριών υπάρχει μια μεγάλη ανομοιομορφή ανάμεσα στα ζευγάρια συνήθω. Είναι δύσκολο να ταιριάξουν και να είναι πραγματικά φίλοι 3, τέσσερα, πέντε ζευγάρια. Δύο ζευγάρια μπορεί. Ε, εφόσον είστε τυχεροί άνθρωποι, μιλάω στη φίλη και στο σύντροφο της και έχετε μια υγιή σχέση, διαφυλάξετε τη σχέση σας και πάρτε το χρόνο για να αναλογιστείτε τι αξίζει περισσότερο. Αν αξίζει περισσότερο να βάλετε σε κίνδυνο τη σχέση σας, γιατί εφόσον η κοπέλα αποφασίζει να πάει no contact και ο άντρα δεν θέλει να πάει no contact, σημαίνει θα υπάρχει ανάμεσα στο ζευγάρι μια διάσπαση, δηλαδή θα υπάρχουν φορές που ο άνδρας θα θέλει να πάει μαζί με τη γυναίκα του στις σκηνές εξόδους του ζευγαριών και αυτή δεν θα θέλει να πάει και δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να συμβαίνει. Αν τον κόπο να βάλετε τη σχέση σας σε αυτή την ταλαιπωρία, ή αν είναι καλύτερο να αξιολογήσετε τις σχέσεις σας ως πιο σημαντική από ψεύτικες φιλίες. Θεωρώ ότι αυτά που έχει πει η φίλη είναι πολύ ξεκάθαρα και είμαι σίγουρη ότι στα σχόλια πολλοί από εσάς θα γράψετε για παρόμοιες εμπειρίες. Για ανθρώπους οι οποίοι ε, παρουσιάζονται ως φίλοι αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι φίλοι. Ε, για να μπορέσει ένας άνθρωπος να αποκτήσει αυθεντικούς φίλους, πρέπει πρώτα να δημιουργήσει μια υγιή σχέση με τον εαυτό του, να μπορεί να παραμείνει μόνος του, σε ένα ζευγάρι είναι πιο εύκολο να παραμείνει μόνοι τους παρά αν κάποιος είναι μόνος του μόνος του, να μπορεί να παραμείνει μόνος του, να γίνει πραγματικά και ουσιαστικά και αυθεντικά επιλεκτικός και στη συνέχεια να επιλέξει μόνο αν νιώσει ότι υπάρχει πραγματική φιλία και όχι να ονομάζει ως φίλο τον κάθε τι χάρπαστο γνωστό. Η γνώμη μου. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη δικιά σας τα σχόλια.